Καλησπέρα, είμαι Αγγέλος σε ένα βίντεο. Αυτό είναι ένα βίντεο στο οποίο θα μιλήσουμε για τα τελευταία μου βίντεο. Εντάξει, περνάω μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο της ζωής μου. Το βίντεο αυτό θα ονομαστεί Let's Talk About YouTube Part 3. Δεν έχω καθαρίσει ακόμα ποιος αριθμός είναι αυτός. Έχω ξανακάνει ένα τέτοιο βίντεο στο παρελθόν αρκετές φορές και πριν από 2 χρόνια που είχα ξεκινήσει το κανάλι και πρόβατο το καλοκαίρι, θυμάστε τον Ιούνιο που είχα κάνει ορισμένα βίντεο με αυτό το περιεχόμενο. Και μιας και έχω την ευκαιρία να το κάνω, θα ας κάνουμε αυτήν εδώ πέρα την ανάλυση. Γιατί η ανάλυση είναι. Πριν όμως ξεκινήσουμε το βίντεο και βγούμε στο ψητό, θα βάλουμε το πρωτοτύπο που έχω στα χέρια μου, το βλέπετε. Θα το βάλω στην πρίζα και θα για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Φανταστικό. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά είναι ικανοποιητικό. Λοιπόν, έχετε δει τον τελευταίο καιρό ότι ανεβάζω βίντεο πολύ συχνά και πολλές φορές ανεβάζω και 2. Γιατί, κοιτάξτε, βασικά τα 2 ποτέ δεν ανεβάζω. Έχω χρόνια να ανεβάζω βίντεο κανονικό, με κανονική διάρκεια 26-27 λεπτά που κάνω συνήθως στα βίντεο μου. Και αυτό κάποιος τους έχει δυσαρεστήσει. Γιατί θέλω να βλέπουν βίντεο από μένα καθαρό αίμα, κανονικά, όχι ούτε short ούτε παρά short. Ναι, το ξέρω και το καταλαβαίνω, αλλά εφόσον τα shorts αποσπούν την προσοχή του κόσμου και παίρνουν και προβολές, βέβαια εντάξει, όταν ανεβάζω 2 βίντεο και το ένα είναι short και το άλλο είναι κανονικό, το πρώτο βίντεο παίρνει προβολές και το άλλο γίνεται η σκέψη του δεύτερου. Ναι. Το πρώτο παίρνει προβολές και γίνεται σκιά. Αυτό το έχω πατηρήσει αρκετές φορές. Αλλά εντάξει, βέβαια δεν ανέβαζω συχνά 2 βίντεο. Γιατί θα χάνει το κανάλι μου το νόημά του. Νομίζω ένα βίντεο την ημέρα είναι μια χαρά. Δεν θέλει κάτι παραπάνω. Κάτι πιο έντονα. Κάτι πιο τακτικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Εντάξει, θυμάστε, όταν είχα ξεκινήσει το κανάλι, εντάξει, βέβαια τα βίντεο τότε δεν ήταν ούτε καν επαγγελματικά και τώρα είναι λίγο ένα τσακ καλύτερα από ήταν την πρώτη μου χρονιά στο YouTube. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν κάλεσε πάρα πολύ, γιατί είχα τον τρόπο να το σταματήσω αυτά τα πρωτόγωνα τα βίντεο που έκανα τα πρώτα. Μάλιστα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και απόλυτα ικανοποιημένος με τα πρώτα μου βίντεο. Όχι, πολλές πήρανε, αλλά ποιότητα, ανάλυση, ήχο, εικόνα, γιατί όπως σας είχα πει τόσες εκατομμυρίων φορές, γράφω με κινητό και όχι με κάμερα, επαγγελματική. Γι' αυτό βλέπετε όλη αυτή τη φάση. Μια κάμερα μπορεί να αποτυπώσει την εικόνα καλύτερα από ένα κινητό που έχει μια σταθερή κάμερα 5 MP, ξέρω εγώ, όπως στη δική μου περίπτωση. Ενώ η κάμερα μπορεί να βγάλει και σε 200 MP, ξέρω εγώ. Ενώ το κινητό που έχω αυτή τη στιγμή γράφει με την κάμερα που γυρίζω τα βίντεο, την μπροστά κάμερα του κινητού μου, 5 MP. Οπότε τι να περιμένεις. Δεν πρέπει να περιμένεις πολλά. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα για συζήτηση, γιατί το πρώτο κινητό που είχα δεν ήταν καλό. Το πρώτο κινητό που έφτασα τα βίντεο, πάρα μου βίντεο, δεν ήταν αξιοπρεπές. Εντάξει, έβγαλε τα λεφτά του, 2 χρόνια το είχα, αλλά μετά λίγο τα χάλασε λίγο το κομμάτι του κινητού. Και γίνεται μετά πιο. Έγινε. Πώς το πω, έγινε κατά των περιστάσεων.
Τεσέλε, μου κάνεις 2 χρόνια. Τέσσερα κρατάει ένα κινητό, 2 χρόνια. Συνήθως. Με κανονική χρήση, όχι να το λιώνεις κάθε μέρα για να δουλεύεις σε turbo. Anyway, νομίζω καταλαβαίνετε που το πάω, ότι τα... Θέλετε μήπως να φέρω το tablet, να κάνω ένα μικρό tour στα περίπτωτα μου βίντεο, για να καταλάβετε λίγο για να καταλάβετε λίγο που το πάω. Μάλλον όχι που το πάω. Έχει μπαταρία. Δεν έχει μπαταρία. Αυτού... Πού ρε φίλε. Α. Τροιά έγινε τώρα. Αυτό ήταν fail. Τι να κάνω, φέρω τον υπολογιστή. Τι να κάνω. Το άλλο που θέλω είναι να έχει μπαταρία. Γιατί δεν πάω να βάλω το πρωτοτύφι για να βάλω τον υπολογιστή στην μπαταρία. Βέβαια μπορώ, γιατί πάω να βάλω το πολύ μπρίζο. Που έχει μόνο δύο μπρίζες για θύρα. Η θύρα φόρτισης. Δεν μπορούσε να φέρει και ένα μεγαλύτερο τρίποδο. Ένα μεγαλύτερο ολίμπριζο για αυτή τη χρήση. Νομίζω είναι, αν θυμάστε, πριν από κάτι μήνες είχα γυρίσει ένα βιντεάκι με τον υπολογιστή, από το οποίο ήταν η επέτειος 3 χρόνων από τη δημιουργία του καναλιού μου. Καλά, δεν το συζητάω, ιστορικό γεγονός. Και δήλωσα σε εκείνο το βίντεο ότι δεν σταματάμε εδώ. Δεν σημαίνει επειδή έφτασα 3 χρόνια θα το παρατήσω και θα φύγω. Τώρα ξεκινάνε τα καλά. Η καλή ώρα. Τώρα ξεκινάει, τώρα. Τώρα εδώ μπαταρία dead. Το τάπι είναι πιο εύκολο. Γιατί μπορώ να βάλω σε κινητό. Να ανοίξει, να βάζει κωδικού, να περιμένει να ανοίξει. Και ο υπολογιστή που έχω είναι υπολογιστή δεκαετία. Που τα ψωμιά του τα έχει δώσει. Τώρα, αν θα τον κρατήσω, θα τον δώσω, θα τον πετάξω, θα πάρω άλλον. Εντάξει, αφού δουλεύει μια χαρά για αυτό που το θέλω, βλέπω εικόνε μόνο για να μπαίνω YouTube και Google. Και δεν είμαι και βλακίες, αφού εγώ έναν υπολογιστή αυτό τον θέλω. Ούτε για να κάνω προγράμματα, ούτε για να παίζω παιχνίδια, ούτε για να μπαίνω σε 10 εφαρμογές ταυτόχρονα, ούτε τίποτα. Εμένα με νοιάζει απλά να μπαίνω στο YouTube και στο Google. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Γιατί τα υπόλοιπα έχω το κινητό μου. Που κάνει μια χρήση. Αλλά δεν γίνεται, είναι κάτι από έναν υπολογιστή πλέον. Έτσι έχουν γίνει. Το κινητό έχει επιδείξει τον υπολογιστή. Το κινητό γίνεται πλέον υπολογιστής. Υπολογιστής παλάμης. Ενώ ένα λάπτοπ είναι μια γκουμούτσα τεράστια, πλέον το κινητό ή άντε πες το τάμπλετ, κάνει... Και το τάμπλετ είναι διαφορετικό. Κάνει... Στο χέρι είναι γεμάτο. Ένα κινητό, τώρα δεν έχω να πάμε να σα δείξω. Αλλά δεν σα ζητώ πω σα έχετε κινητό, οπότε το γνωρίζετε γιατί να σα πω εγώ. Μου κάνω εγώ το ξέρω όλα. Λοιπόν, για να βάλω λίγο το κανάλι μου. Για να μην έχουμε παράσταση στο background, έχω απενεργοποιήσει τον ήχο. Για να μην έχουμε τίποτα. Μέχρι στο τέλος. Στην ουσία δεν θα υπερκολογήσω βίντεο, να το δούμε με βίντεο παλιά δικά μου. Απλά θέλω να σας δείξω λίγο την επόμενη του καναλιού μου. Τι λες τώρα ρε Άγγελε. Έχω 1400 βίντεο. Το περιμένατε? Αν πριν από 3 χρόνια μου λέγατε Άγγελε θα φτάσει στις 1400 βίντεο, θα σε έλεγα τρελό. Αλλά είδες αν κάποιος θέλει κάτι που το πετυχαίνει. Λοιπόν, θα κάνω και άλλο βίντεο πάλι σχετικά με αυτό, γιατί έχει ζουμί το όλο θέμα. Πάμε λίγο στα τελευταία βίντεο που έχω γυρίσει. Όχι πολύ παλιά, τώρα που έχω γυρίσει τις διακοπές. Έχω περάσει 3 μήνες από τότε που γύρισα τις διακοπές. Τώρα είμαι σε αυτό το βίντεο και γύρισα Αύγουστο.
22 Αυγούστου γύρισα από τις διακοπές και έχω χαρίσει το κανάλι μου ανοιχτό. Λοιπόν, εδώ λέει καν καλέ ένα μήνα. Είναι απαραίτητο που τα ανέβασα, αλλά έχω γυρίσει 2 μήνες στην ουσία. 21 Σεπτεμβρίου, 21 Αυγούστου, είναι αγαπημένο 21 Αυγούστου, είναι 19 σήμερα. Φτάνει σχεδόν, είναι 2 μήνες. Οπότε, λάθος δικό μου, δεν από τις μήνες, είμαι από 2 μήνες. Πλέον. Λοιπόν, εδώ έκανα κάποιες αναλύσεις, special. Και μάλιστα έτσι, εντελώς τυχαία, έκανα 1, 2, 3, 4, 5, 6 αναλύσεις συνεχόμενες. Αλλά όμως αναλύσεις για το ίδιο θέμα. Και έκανα εδώ βίντεο για τις πυρκαγιές του Ιουλίου, που μας πέρασε. Ρόδο, Λουτράκι, Γουβαρά, που αλλού έβγαινε φωτιά, Ανάβησο, Μάνδρα κλπ. Καλά, γι' αυτό θα κάνω και άλλο βίντεο στο μέλλον, αλλά όχι τώρα, στο χωρινό μέλλον, στο μαγνό μέλλον. Γιατί ακόμα έχει εγώ ζουμί να ρίξω. Θέλω να ανέξω λίγο και τις πυρκαγιές στην Χαβάη που είχαν γίνει, που είχαμε ακούσει πρόσφατα. Αν και έχω κάνει βίντεο σχετικό γι' αυτό, από τρεις μήνες που ήμουν στη Μύκονο. Έκανα και ένα βίντεο γι' αυτό. Όταν γύρισα από τις διακοπές, έκανα αυτές τις αναλύσεις και τις πυρκαγιές. Έκανα 8 αναλύσεις συνολικά. 8 έκανα 1, 2, 3, 4, 5 αναλύσεις τις ερχόμενες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Αλλά αυτή τη σειρά αναλύσεων για τις πυρκαγιές του 23 στην Ελλάδα δεν είχα σύνηση από όταν γύρισα από τις διακοπές, γιατί είχα κάνει και πριν φύγουμε για διακοπές βίντεο αφιέρωμα. Έχω κάνει ένα και άλλο ένα-δύο. Έχω κάνει ένα-δύο βίντεο και από τρεις μήνες. Ήταν τον Ιούλιο. Θυμάμαι, ναι, τον Ιούλιο. Και μετά για να αποδείξω αυτά που έλεγα στα βίντεο, ειδικά για το Λουτράκι που έχουμε και από και στενή σχέση, πήγαμε και από κοντά και το είδαμε. Με το Βρόγκι Λουτράκι Part 9. Το οποίο είχε ανέβει στο κανάλι μετά από ένα μήνα. Σε αυτό το βίντεο σας έδειξα τα γαμμένα. Που σας είπα ότι ήμουν πολύ στεναχωρημένος που η πυρκαγιά σας κοντά στο σπίτι μας. Σας έδειξα σε vlog ολόκληρο. Και μάλιστα γράφω I almost cried. Και αυτό ισχύει όταν το έγραψα εκείνη την ημέρα. Όχι πάνω στην κάμερα, γιατί προσπαθώ να μην δείχνω τα συναισθήματά μου στην κάμερα. Γιατί δεν θέλω να με χαραβάλουν για να με ξεπερνούν, για να με διαλύουν. Κάποιοι το κάνουν αυτό, αλλά εγώ δεν θα το κάνω. Γιατί δεν θέλω να είμαι τόσο συναισθηματικό πια. Εγώ δεν λέω εύκολα, ποτέ έχω να γράψω 2 χρόνια κανονικά. Από το 2021 έχω να κλάψω. Κανονικά. Συστοιχίζομαι, συναχωριέμαι, αλλά με τον δικό μου τρόπο. Που ίσως δεν είναι τόσο κατανοητό από τους άλλους. Γιατί ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Ο καθένας το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Σας λέω, εντάξει, είναι. Όλοι μας συναχωριόμαστε. Δεν είμαι μόνο εγώ, δεν είμαι εγώ έξυπνος, δεν είμαι χαζή. Αλλά. Ας τουλάχιστον αυτό που μου αρκεί εμένα είναι ότι εξώθηκε το σπίτι μας. Δεν μπορώ να πω, αυτό ήταν καλό, γιατί αν είχαμε χάνει το σπίτι μας θα ήμασταν τώρα σε πολύ δύσκολη θέση. Ειδικά εγώ που το προχωρούσα ψηλά στην ιεραρχία. Αλλά και οι γονείς μου είχαν εξαχωρηθεί άσχημα με το event του Λουτράκι. Αλλά εντάξει, αλλά τουλάχιστον το σώσαμε. Όχι εμείς, πυροβεστικοί. Επίσης με εμάς για τα βίντεο που έκανα ότι έκανα 1, 2, 3, 4, 5, 5 ερχόμενες αναλύσεις για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Μετά έκανα 2 ερχόμενες αναλύσεις vlog, let's talk about the vlog in Volos in 2003, let's talk about the vlog in Volos in part 2 2023. Αλλά το έγραψα το δεύτερο βίντεο αυτό στο 2023, διότι ήταν σε ίδιο θέμα, για ανάλυση ήταν σημαντικά, απλά έκανα άλλη μέρα. Ήταν μια ανάλυση για τον Ντάνιελ. Τον οποίο τον έχω καλύψει σε πολλά βίντεο τώρα. Θα ξανακάνω βίντεο για τον Ντάνιελ. Η καριέρα που χτύπησε στην Ελλάδα που είχαμε και 14 νεκρούς. Αυτά συγκεκριμένα. Τα έχει ήταν 14, μετά έγιναν και αυτά.
Μετά έκανα το Rally Acropolis, το οποίο το έκανα και πέρυσι, αν θυμάστε. Είχα κάνει και είχα πάει στο Άκα και το είχαμε δει από κοντά, ήταν δωρεάν είσοδος. Τώρα επειδή φέτος το Acropolis έγινε στην Αθήνα, κάτω στο κέντρο. Στην Καλυθέα. Ναι, Καλυθέα. Πού μπορούσαμε να πάμε, εγώ δηλαδή. Εγώ σε τέτοια events, αγώνες π.χ. δεν θα πήγαινα ποτέ μόνος μου. Θα πάρα παρέα στους αγώνες. Γιατί το απολαμβάνεις καλύτερα. Έκανα βίντεο αφιέρωμα τουλάχιστον. Το κάλυψα και αυτό. Σημαντικό γεγονός στην Ακρόπολη στην Ελλάδα. Δεν έχουμε αγώνες μεγάλα κλίμακα. Ούτε Rallycross, ούτε Formula 1, ούτε MotoGP, ούτε τίποτα. Έχουμε μόνο το Rally Ακρόπολη. Το οποίο είναι από τα παλιά χρόνια στο καλεντάρι του WRC. World Rally Championship, που το θυμάμαι Rally. Έχω, έτσι να κάνω για να κάνω feedback, έχω όλα τα παιχνίδια του WRC. Έχω και το WRC 5, 6, 7, 8, 9, 10 και το Generations. Τα οποία ακόμα δεν τα έχω παίξει. Μόνο το WRC 5 το έχω παίξει. Και το είχα παίξει λίγο το WRC 7. Αλλά σήμερα ήταν το ίδιο πράγμα. Χωρίς μεγάλο νόημα να το παίζω συνέχεια. Είναι λίγο. Τα WRC δεν είναι και τα καλύτερα παιχνίδια racing εκεί έξω. Αλλά για αυτούς που είναι passionate για το WRC, δεν είναι για άσχημο να το τυπήσει, αλλά είναι. Για τους φαν του είδους είναι μια χαρά. Αλλά για μένα δεν είναι για τα καλύτερα. Τα Jet είναι καλύτερα από τα WRC. Το Rally, το Rally 2, το Rally 4, το Rally 5, αυτά είναι καλύτερα. Για τα παιχνίδια πάντα τα Jet ήταν ωραία, αλλά έχω πάσει μόνο το γόνιμο χαρί Jet. Στο Ιντερνετ καφέ. Το πήρα στο PC. Αν έβγαινε στο Xbox, θα μπορούσα να το έχω αγοράσει, αλλά δεν έχει βγει ακόμα, οπότε παραμένει σε hold. Εντάξει, αρκετά. Μετά πήγαμε λουτράκι, έκανα λίγο και τις πυρκαγιές στην καρδίτσα. Και μεγάλο βίντεο, όχι πλάκες. 27 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Μεγάλο βίντεο. Αποκλειστικά για τις πυρκαγιές στην καρδίτσα. Για τις πλημμύρες στην καρδίτσα. Πυρκαγιές είπα. Μετά κάναμε μερικά βίντεο στο λουτράκι. 1, 2, 3, 4, 5. Μετά κάναμε μια ανάλυση αποκλειστικά για τις πυρκαγιές στο λουτράκι. Μόνο για αυτές. Και αυτές δεν το κάναμε και μέσα στο δωμάτιό μου με το βατζιμό και τα όλα αυτά. Αλλά κάναμε έξω, περπατώντας. Ήμουν έξω και περπατούσα. Και δεν να ανέλεγε το όλο θέμα. Έκανα άλλη μια ανάλυση. Έκανα τρεις ανάλυσεις για το λουτράκι. Μία, έξω, δύο, τρεις. Τρεις ανάλυσεις για τις πυρκαγιές στο λουτράκι. Και πιστεύω ότι το κάλυψα όλο το θέμα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Να πω κάτι παραπάνω. Το θέμα το κάλυψα από την αρχή μέχρι το τέλος. Από το 0 μέχρι το 100 και νομίζω ότι αξίζει να το δείτε κι εσείς. Τώρα αν είναι το τελευταίο, δείτε το έτσι κι αλλιώς πάνω κάτω στα τρία βίντεο του λέω τέτοια πράγματα. Απλά κάνω μερικές προσθέσεις. Προσθέσεις δεδομένα, πληροφορίες και δεδομένα. Κάνω μετά άλλο ένα βίντεο στην καρδίτσα για τις πλημμύρες. Και μάλιστα και από το δωμάτιο το δικό μου, από αυτό εδώ που είμαστε τώρα, αλλά από το δωμάτιο της αδερφής μου, που έχει τηλεόραση, και έχω τηλεόραση, αλλά δεν λειτουργεί. Έχω τις όσες που γίνεται αυτό. Και εδώ, μετά η ανάλυση, έκανα μια μικρή παύση. Έκανα μερικά vlogs, όπως στον Πειραιά, στην Σουσουγκρού, το Πάρτι 14 Σουσουγκρού, στον Πειραιά το Πάρτι 8. Κάναμε 1, 2, 3, 4. 4 βίντεο πάψει από τις αναλύσεις για 4 ημέρες και μετά επιστρέψαμε με μια ανάλυση της πλημμύρας Καρδίτσα που ήταν και το κύριο θέμα της πλημμύρας του Ντάνιελ με τις πλημμύρες με την καταστροφή που προκάλεσε ο Ντάνιελ στην Ελλάδα. Να κάναμε 3 πολύ ωραία βίντεο, δηλαδή ήταν και τα καλύτερα που έχω γυρίσει τις εβδομάδες. Τρία βίντεο στη σειρά, 1, 2, 3, Parts, Let's Talk About Cyclones and Storms.
Σε αυτό το βίντεο σας μίλησα για τις φωτογραφίες από τη συλλογή μου με τις καταιγίδες. Τυφώνες και κυκλώνες τυφώνες και κυκλώνες. Όχι μόνο γήινους, έχω και εξωγήινους κυκλώνες. Και από εκεί σας έχω δείξει από το βιβλίο που έχω, με το διάστημα που σας έχω δείξει. Σε αυτό το βίντεο είχα μιλήσει για τις πυρκαγιές για τις πλημμύρες, για τις πλημμύρες που προκαλούν οι κυκλώνες, αλλά κυρίως για τους εξωγήινους κυκλώνες είχαμε μιλήσει. Άρα για τους εξωγήινους κυκλώνες έχω κάνει στο παρελθόν ολόκληρο βίντεο αφιέρωμα. Πριν από 2 χρόνια είχα κάνει μια αναλυσούλα πάνω σε αυτό το θέμα και πριν από μια εβδομάδα ανέβηκαν και άλλα 2 βιντεάκια σχετικά με το θέμα. Εξωγήινοι κυκλώνες και καταιγίδες. Θα κάνω και άλλο βίντεο στο μέλλον. Θα το αφιερώσω το όλο θέμα. Θα το κάνω πιο. Θα το επαναλύσω το όλο θέμα όσο καλύτερα μπορώ. Μέσα στις περισσότερες προφορές και δεδομένα μπορώ. Μετά πάλι οι αναλύσεις έκαναν μια μεγάλη παύση. Μία, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. 6 βιντεάκια συνεχόμενα, δηλαδή σε μια εβδομάδα, με βίντεο vlogs. Διάφορα. Για τα γράμματα με το γραφείο μου, με το γραφείο μου, με το μάτι το δικό μου, σκοτεινά. Δεν έκανα και μια ψευτοανάλυση για το που ήμουν μόνο μου σπίτι, όταν οι γονείς μου έλειπαν για δουλειές. Έξω από την Αθήνα. Πολλοί μου πάνε να μην κάνεις βίντεο που μένεις μόνος γιατί μπορεί να πάνε σε στόχους για ληστές και για κλέφτες, αλλά δεν ξέρω, έχω πάρα κλειδόν όταν λείπουν οι δικοί μου, οπότε δεν έχω κανένα από το πρόβλημα. Πρέπει να μπουν με τα χτέρ μέσα για να το γεμίσουν την πόρτα για να μπουν μέσα να είναι κλειδωμένοι. Αλλιώς δεν ανοίγει με τίποτα. Είναι όλο στη διαρρένη το όλο θέμα. Είναι σάλινο. Και μετά, αυτές οι αναλύσεις εδώ που θα σας πω τώρα ήταν και από τις καλύτερες που έχω κάνει. Εδώ είναι ο Μισκάμι, πήρε και πολλές προβολές. Αυτή πήρε 101 προβολές. Μετά μιλήσαμε για τον Ελίας, πάλι άλλη μια καταιγίδα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τον Ντάνιελ που τον χτύπησε το Σεπτέμβριο. 7 Σεπτεμβρίου. Και μετά κάναμε άλλη μια. Μετά κάναμε ένα βίντεο πάλι για τις νέες πλημμύρες. Το γράφω μάλιστα για New Flood in Volos. Κάναμε πάλι για την ανάλυση για τις πλημμύρες στο Βόλο από τον Ελίας και από τον Ντάνιελ. Και κάναμε για ένα κομμάτι με τις πλημμύρες στην Εύβοια. Πάλι από τον Ελίας αυτή τη φορά, όχι από τον Ντάνιελ, από τον Ελίας. Και από τότε, μετά ένα, δύο, κάναμε και ένα βίντεο στο Ξυγκρού πάλι, στο Ξυγκρού. Αυτό το πάω 15 το vlog από το άρθρο του group μπορεί να είναι και από τα καλύτερα που έχω κάνει. Τι γράφω μάλιστα και το My Best Vlog Yet. Έχω βάλει και ερωτηματικά για να το δείξω. Πώς μου φαίνεται, που θα είναι νόημα για αυτά. Μετά κάναμε και ένα vlog στο Πανεπιστήμιο, στο γύρο της Αθήνας δηλαδή. Και μετά μίλησαμε πάλι για τη συλλογή με τα βιβλία μου. Ξέρεις και ένα βιβλίο που πήρα το καινούργιο, αυτό με τα θέματα της φύσης. Το έχω κάπου εδώ μέσα στο μάτιό μου, δεν ξέρω πού είναι ακριβώς. Και μετά κάναμε και 2 βίντεο με γυρικής. Ένα με χειροπίτες και ένα με μαγαρόνια με κουμαρό. Σας τα ντομάτας. Μια ανάλυση για τα ελληνικά αυτοκίνητα. Πάλι εδώ με τη συλλογή μου που την αναβάθμισα. Μετά κάναμε να πήγαμε σε Βιενίδιο. Το πλανητάριο, το παλαιό φάλιρο, έκανα και vlog και ανάλυση. Σε πολύ, την επόμενη μέρα. Γιατί ανέβασα το βίντεο στο vlog, μετά ανέβασα και την ανάλυση. Κάνω πάντα όταν πάω στο παιχνίδι, έκανα πάντα και μια ανάλυση. Και μετά κάναμε μία από τις καλύτερες αναλύσεις ever στο κανάλι μου. Το Let's Talk About Extraterrestrial Cyclones and Storms. Let's Talk, να ξαναπώ, About Extraterrestrial Cyclones and Storms. Ας μιλήσουμε για καταιγίδες και τυφώνες εκτός της γης, σε άλλους πλανήτες. Για ακόμα συστήματος. Μετά η ανάλυση είχαν πάλι παύση, κάναμε ένα βίντεο με γυρική, μετά κάναμε ένα short, μετά καθαρίσαμε την κονσόλα μου, κάναμε βίντεο που χαλαρώσαμε, πάλι στο συγκρού κάναμε, ναι, κάναμε και στο συγκρού ξανά, το 16, θα κάνω και άλλο βίντεο στο μέλλον, πολύ μάλιστα και πολύ σύντομα μάλιστα. Μετά κάναμε την πιο προσφατή ανάλυση μου, ανεβήκε μετά από 2 μέρες,
Let's talk about extraterrestrial cyclones and storms part 3. Βέβαια μου είπες είπα ήταν part 2. Τελευταίο βίντεο είναι αυτά που είχα στο δωμάτιό μου και το γραφείο μου. Γι' αυτό θα κάνω και άλλο βίντεο στο μέλλον. Λοιπόν, αυτό ήθελα να θέλω τώρα με λίγα λόγια όλα βίντεο που είχα εδώ και 2 μήνες. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Συνεχίζουμε. Non-stop. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε μπροστά. Ήθελα να κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Είδα ότι είχε πλάκα. Είπα να σας κάνω ένα παρόμοιο βίντεο στο κοντινό μέλλον. Οπότε να κλείσω την υπολογιστή, δεν τον χρειαζόμαστε άλλο. Έχω κοιτάξει και εκεί με παραπάνω. Περνάω, είναι μια. Μπορεί να είναι εκεί. Μάλλον το 2023 θα μπορεί να είναι. Και η καλύτερη μου χρονιά ever στο YouTube. Άντε από το 22. Το 22 θα έλεγα ήταν μέτρια χρονιά. Μέτρια προς κακή. Από τότε πάρα σε κινητό και παίρνω το καινούργιο και γράφω κάθε μέρα βίντεο. Γυρίζω και ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο. Εκεί έχω αλλάξει τα πάντα. Το 2021 είναι η καλύτερη μου χρονιά ever. Σε προηγούμενο βίντεο σας είχα πει ότι ήταν 2022-2023. Τώρα θα είναι 2023-2024. Είναι μακράν η καλύτερη μου χρονιά ever. Και συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε εδώ. Πάμε μπροστά. Προκειμένου να ανεβάσουμε ένα σωρό βίντεο για εσάς και για εμένα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας εδώ πέρα με την αρεσούλα που κάναμε με τον υπολογιστή. Αντί θα έφερα το tablet, αλλά επειδή δεν έχει μπαταρία, έφερα τον υπολογιστή. Θα το φορτίσω και θα το χρησιμοποιήσουμε και σε επόμενο βίντεο. Είναι πιο εύκολο, είναι χωρική λύση. Είναι πιο εύκολο της εξής. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πούμε ρε μέσα στο τέλος, υπακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!